Σύνταγμα του Λίδρα Πάλας έφτασε το πρωί πορεία των μοτοσυκλετιστών στο πλαίσιο των τρίμερων εκδηλώσεων που πραγματοποιούν και φέτος στη μνήμη των ιερομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Αντιπροσωπεία τους επέδωσε στον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών μπροστά στο κατοχικό δόφραγμα ψήφισμα με το οποίο απαιτούν την άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την καταδίκη των δολοφόνων των δύο ηρώων. Ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ και Σολομού, Ξένιος Κασινίδης, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών μας. Έδειξαν ότι το χρέος μας είναι να αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια μας, την τιμή μας και την ελευθερία μας. Οι μοτοσυκλετιστές δεν ξεχνούμε, το δεν ξεχνώ. Νωρίτερα, οι μοτοσυκλετιστές απέτησαν φόρο τιμής στους νεκρούς στον Τύμβο Μακεδονίτισσας. Απέναντι στο πενταδάκτυλο είναι το μοίρασμα μια σημαία. Σε αντίθεση με τον τόπο των ιερών τούτων που ήρθαν τα αδέρφια μας οι Ελλαδίτες και πέσα για τον τόπο. Κατέθεσαν στεφάνια και έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Εννοείς από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Ακολούθως μετέβηκαν στα φυλακισμένα μνήματα και αφού ξεναγήθηκαν στην Αχώνη και στους τάφους των ηρών του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, τίμησαν τους ήρωες. Οι μοτοσυκλετιστές πραγματοποίησαν πορεία κατά μήκος της νεκρής ζώνης, επέδωσαν ψήφισμα στο δόφραγμα Στρομερίτη και Αγίου Δομετίου και αφού περάσουν από όλες τις πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου και τα Κοκκινοχώρια, θα καταλήξουν αύριο στο κημητήριο Παραλιμνίο, όπου θα τελεστεί τρισάγιο στους τάφους των ηρών Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού.